η τακτική και η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας δεν είναι εύκολο να είναι συμβατή με τα ήρεμα νερά. Και η γιόταχη εξωτερική πολιτική, η μυστική διπλωματία ή η λογική του δεδομένου συμμάχου δεν μπορεί να περιορίσει την επιθετική και αναθεωρητική πολιτική της γειτονικής χώρας. Οι δε προσβολές προς το διεθνές δίκαιο είναι αδιανόητο να μένουν αναπάντητες σε τέτοια πλαίσια. Σήμερα έχουμε μια πολύ αρνητική εξέλιξη. Λίγο πριν τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Ερντογάν, συνεχιζώντας το ράλι των προκλήσεων, μίλησε από το βήμα του ΙΕ για αναγνώριση του ψευδοκράτους. Περιμένουμε την αντίδραση της κυβέρνησης, αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να τελειώσουν οι αυταπάτες. Στο πλαίσιο αυτού του παζαριού και για λογαριασμό των μεγάλων ομίλων, αναζητείται ο δρόμος για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, με θύμα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, όπως δείχνουν οι συνεχιζόμενες διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους. Η αμφισβήτηση των δικαιωμάτων των ελληνικών νησιών, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και η προκλητική ομιλία του Τούρκου Προέδρου λίγο πριν τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Στον ΟΗΕ, ο Ερντογάν μίλησε για δύο κράτη στην Κύπρο ξεκάθαρα. Δηλαδή, όλες τις αποφάσεις του ΟΗΕ τις αφισβήτησε μέσα στον ΟΗΕ ο Ερντογάν και ο Πρωθυπουργός δεν είπε το παραμικρό για αυτή την παραβίαση τουλάχιστον του πρωτοκόλλου, όχι της ουσίας των αποφάσεων της Συμβουλής Ασφαλείας. Τι πήγε να συζητήσει ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο Ερντογάν στη συνάντηση που ακολούθησε? Γιατί χαμογελούσε με αυτό το ανόητο ύφος? Σου λέει ο άλλος να διχοτομηθεί η Κύπρος και εσύ χασκογελάς μπροστά στις κάμερες κάνοντας αστεϊσμούς με τις γραβάτες? Κατά τη γνώμη μας, χωρίς εθνικιστικές κορώνες και χωρίς να καταφεύγουμε σε ακρότητες, πρέπει πάντα να τίθενται στη βάση του διεθνούς δικαίου και στη βάση του εθνικού μας συμφέροντος τα ζητήματα με την Τουρκία και όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά και όσον αφορά το κυπριακό.